Ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, του Εύρου, της Ρόδου, αλλά με το σύλλογο Σεισμόπληκτονη Ελπίδα να παίρνει τηλεφωνήματα από τους ανθρώπους αυτούς, να δέχεται τηλεφωνήματα για δικά τους θέματα και πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν. Να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Γκαντάτσιο, καλημέρα. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Όντως, εδώ και ένα περίπου μήνα, 20 μέρες θα έλεγα ακριβώς, έχουμε δεχτεί τα πρώτα τηλεφωνήματα και αφορούσαν τις δεσμεύσεις και το μπλοκάρισμα των ακατάσχετων λογαριασμών των πλημμυροπαθών και των πυροπαθών όμως του Εύρου και της Θεσσαλίας. Ακόμα δεν ξεκινήσανε. Ακόμα δεν ξεκινήσανε. Πολύ σωστά το είπατε. Όμως δεχτήκαμε τα πρώτα τηλεφωνήματα από όλες αυτές τις περιοχές και από Λάρισα και από Καρδίτσα και από Μαγνησία και δύο καταγγελίες από τον νομό Εύρου, από τον πυρόπληκτο νομό Εύρου. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν και εκεί τα ίδια προβλήματα και όπως έχουμε και το θέμα των κατασκευήριων. Άσχετα αν ανακοινώθηκε η εξάμηνη αναστολή πληστηριασμών και στη Θεσσαλία, μεθαύριο το Δεκέμβρη, παραμονές Χριστουγέννων περίπου, πληστηριάζεται η πρώτη εταιρεία στη Λάρισα, μεγάλη εταιρεία κιόλας, η οποία δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό να εξαγγέλλεται εξάμηνο αναστολής πληστηριασμών και όμως τρεις μήνες πριν λήξει το εξάμηνο αναστολής πληστηριασμών να υπάρχει πληστηριασμός στη Λάρισα. Αυτά είναι τα πρώτα μηνύματα που έχουμε δεχτεί, όπως και επίσης έχουμε δεχτεί για τις ελλειπείς αποζημιώσεις, για τις καθυστερήσεις αποζημιώσεων. Όταν ας πούμε μας είπαν στη Λάρισα τα 930 υπόγεια της περιοχής Γιάννουλης δεν αποζημιώνονται, είναι εκτός αποζημίωσης, όπως και για τα αγροτικά μας έχουν καταγγείλει ότι όσοι έχουν πάθει ζημίες της τάξης του 20% δεν θα αποζημιωθεί κανείς από αυτούς και οι εκτιμήσεις των αγροτών αυτά μας μεταφέρουν. Τι είναι αυτό που ζητούν από εσάς? Ορίστε, τι ζητούν από εμάς? Τι είναι αυτό που ζητούν από εσάς? Φαντάζομαι ως πληροφορία, επειδή έχετε χειριστεί αυτά τα θέματα, πώς μπορούν να τα χειριστούν? Μέχρι τώρα όσον αφορά τα πιο πολλά τηλεφωνήματα ήταν για την αποδέσμευση λογαριασμών. Τι μπορεί να γίνει αυτό? Και αυτό που δεχτήκαμε, το κατασκευήριο που μας ενημέρωσε για την κατάσχεση που υπάρχει στην εταιρεία στη Λάρισα. Τι μπορεί να γίνει? Αυτές είναι οι οχλήσεις. Αλλά ήταν ενημερωτικά ότι τα ίδια γίνονται και εκεί, τα ίδια γίνονται και σε εσάς και σε εμάς. Όπως έχουν δεχτεί και τα πρώτα ειδοποιητήρια, τηλεφωνικά από ό,τι κατάλαβα, να αποχωρήσουν από τους χώρους φιλοξενίας που τους φιλοξενούσαν τόσο καιρό οι ξενοδόχοι. Εκεί γίνεται διαχωρισμός, δηλαδή αν ενοικίαζαν σπίτι ή ήταν ιδιοκτήτες σπιτιού. Κοιτάξτε, από ό,τι έχω δει στη Φαρκαδόνα και στα Μεγάλα Καλύβια και σε δύο περιοχές, από ό,τι είδα τις ερωτήσεις των Δήμων και τις απαντήσεις του Υπουργείου, δεν γίνεται ιδιωτικός διαχωρισμός. Υπάρχει δυνατότητα του ιδιοκτήτη που έπαθε τη ζημιά και αναφέρει για πολίτες που μένουν σε οικία με τις οικογένειές τους, οι οποίοι και αυτοί δικαιούνται οικία. Αρκεί όπως στο Ε2 και στο Ε1 να μην υπάρχει άλλο ακίνητο μέσα στα όρια του Δήμου που είχε πληγεί από την πλημμύρα. Το ίδιο ήταν και εδώ σε εμάς, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ας μην πιάσουμε όμως μόνο αυτή την κουβέντα, γιατί τα προβλήματα τα βλέπετε ότι είναι κοινά και νομίζω ότι οι αγώνες από εδώ και πέρα πρέπει να είναι κοινές και κοινοί και οι διεκδικήσεις πρέπει να είναι κοινές. Αυτό σημαίνει κάτι? Ναι, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι από εδώ και πέρα ο πολίτης δεν μπορεί να είναι μόνος του, ούτε ένας σύλλογος μπορεί να σηκώσει αυτό το φορτίο μόνος του και το βάρος μόνος του. Το έχουμε πει πανελλημένως και πρέπει να το συντονίσουμε με πιο γοργούς ρυθμούς και βήματα, να υπάρξει ένα ενιαίο αγωνιστικό πλαίσιο, το οποίο θα διεκδικήσει τα κοινά προβλήματα. Υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να μπαίνουν όλοι στην ίδια διεκδίκηση. Εξετάζεται δηλαδή το ενδεχόμενο να πάτε σε ένωση δυνάμεων όλοι εσείς πολίτες, σύλλογοι από τις πληγήσεις περιοχές από φυσικές καταστροφές? Κυρία Βιλγεράκη, μόνο έτσι μπορεί να λυθεί κάτι. Ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ούτε στο τέρας των φαν που επιλέγει και παίρνει σπίτια και θα αλλάξουν ιδιοκτήτες και ιδιοκτησίες χέρια. Όταν αυτοί οι ίδιοι, τα ίδια φάντια, τα ίδια διαχείρισης
έχουν συστήσει ένωση εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις από το 2019. Όλες οι εταιρείες λοιπόν που χειρίζονται αυτά τα δάνεια, τα φαν που λέμε, αυτές που μας ενοχλούν τις παράξενες ώρες και απαιτούν και προσβάλλουν και απειλούν, αυτές λοιπόν από το 2019 έχουν ιδρύσει ένα νέο σύστατο κλάδο που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματά τους δηλαδή, να σου πάρουν και να μας πάρουν τα σπίτια. Αποκρύπτουν έντεχνα ότι τα σπίτια αυτά είναι σε περιοχές όπου έχουν υποστεί ζημιές, πλημμύρες, σεισμούς, πυρκαγιές, και ανελέητα και ομά χτυπάνε όπου βρούνε και ό,τι βρούνε και ό,τι κινείται, μάλλον ό,τι δεν κινείται. Άρα λοιπόν και εσείς ενώνετε δυνάμεις προκειμένου να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχετε στην καθημερινή σας την επιβίωση. Είναι άμεσο αυτό? Κοιτάξτε, είπαμε ότι πρέπει αυτό να υπάρχει ένα συντονισμός. Τα ίδια προβλήματα έχουμε και στη Λάρισα. Ρώτησα αν είναι άμεσο αυτό, αν είναι κάτι το οποίο ήδη κινείται. Ήδη κινείται, ναι. Ήδη υπάρχουν από αυτά τα τηλεφωνήματα που έχουμε δεχτεί. Πρέπει να συντονιστούμε όμως να υπάρχουν και από εκεί ανάλογοι φορείς, οι οποίοι δεν θα έρθουν κατάτομο, αλλά θα υπάρχουν ανάλογοι. Ωραία. Από τις πληγήσεις περιοχές και της Θεσσαλίας και της Ρόδου και του Εύρου και λοιπές περιοχές όλης της χώρας όπου εκκρεμούν προβλήματα, καθώς η πολιτεία δεν έχει προχωρήσει σε αυτή την ανασυγκρότηση. Στη Βουλή και λοιπόν. Σάμο και Μυτιλίνη. Σάμο και Μυτιλίνη. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα συζητούν στην Βουλή για εκείνα τα μέτρα περί ανασυγκρότησης των περιοχών που έχουν πληγεί από τις καταστροφές αυτές. Είπα στην αρχή ότι πότε θα συζητηθούν και τα θέματα του Αρκαλοχωρίου. Γιατί ανασυγκρότηση με κατασχέσεις, με αστέγους, με οικίσκους κλπ. Δεν λογάται και δεν γίνεται. Όλα αυτά γιατί βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο και γιατί, κύριε Καντάτσιο, αυτά τα κατασχετήρια, αν έχετε ιδέα, αν έχετε μάθει, αν έχετε πληροφορηθεί, κυρίως αφορούν καταστραμμένα και ξεριζωμένα χωριά. Δηλαδή, εκεί να πάει να ζητήσεις τι και από ποιον. Βεβαίως, σας είπα. Άρα μπορεί να υπάρχει σκοπιμότητα. Κυρία Δουλγεράκη, δεν φταίμε εμείς που μέχρι τώρα, 2,5 χρόνια μετά, δεν έχουμε μπει στην κανονικότητα και δεν έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Δεν φταίμε εμείς ότι τα σπίτια είναι ρημαδιό και ερείπια. Δεν φταίμε εμείς που υπάρχουν μπάζα και αμιέντη στις γειτονιές μας. Δεν φταίμε εμείς που τα παιδιά μας ακόμα πηγαίνουν τα κοντέινερ για σχολείο. Έτσι. Είναι ευθύνη της πολιτείας. Το αν τώρα σε μια ερώτηση της Βουλής ο χι υπουργός μπορεί να ρίξει από πάνω του την προβιά της ευθύνης και να τη ρίξει στον πολίτη ότι αυτός δεν κάνει καλά το φάκελο ή αυτός και ο μηχανικός του δεν ξέρει τι του γίνεται, αυτό δεν είναι η αλήθεια, δεν είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει μόνο το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που επικαλούνται και το έχουν κάνει σημαία, γιατί σας λέω ότι υπάρχουν και 50 ναοί με τις αίθουσές τους που δεν έχουν ούτε ιδιοκτησιακό ούτε κληρονομικό καθεστώς, όμως και αυτοί δεν έχουν γίνει. Υπάρχουν 3 σχολεία που δεν έχουν ούτε διεκδικούνται από κάποιον, ούτε υπάρχει κληρονομικό καθεστώς, ούτε υπάρχουν και τίτλοι, αφού τα περισσότερα σχολεία έχουν χτιστεί πριν το 60. Έτσι, κι όμως και αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Και υπάρχουν εκεί δημόσια κτίρια που κι αυτά δεν τα διεκδικεί κανένας και έχουν παραχωρηθεί σε συλλόγους, κι όμως και αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Συνεπώς, δεν μπορώ να φανταστώ ότι από τις 2.700 φακέλους που έχουν κατατεθεί να έχουν πάρει έγκριση 40, όλοι οι άλλοι δηλαδή τι, δεν έχουν τίτλους. Όλοι οι άλλοι δηλαδή τι, κινούνταν τόσο καιρό με το λόγο τιμής. Το έγκριση 40, μισό λεπτό. Το έγκριση 40 δεν σημαίνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι φάκελοι. Έχουν πάρει την πρώτη έγκριση και αναμένεται κάποια στιγμή να ολοκληρωθούν για να μπορέσουν οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Εύχομαι όμως να δώσουν και εκείνο το χρόνο που απαιτείται, έτσι ώστε να μην χαθούν και τα χρήματα της αρρωγής. Γιατί υπάρχουν και χρονοδιαγράμματα. Υπάρχουν τα 3 χρόνια και τα 7 χρόνια, Βεβαίως, τα 3 χρόνια για τα κίτρινα σπίτια και τα 7 χρόνια είναι περίπου για τα κόκκινα σπίτια. Όμως, για να συνεχίσω από εκεί που έμεινα, ότι πώς λοιπόν το κράτος έδωσε αυτά τα 66 εκατομμύρια σε πολίτες που δεν είχαν τίτλους? Δεν γνώριζε το πρόβλημα? Το γνώριζε. Συνεπώς λοιπόν,
κάτι δεν δουλεύει καλά σε αυτό το σύστημα. Γιατί δεν το έκαναν όπως το κτηματολόγιο. Εγώ σας διακόπτω τώρα και το κάνω με τόση άνεση και ζητώ συγγνώμη, αλλά έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε, μου γεννώνται οι απορίες. Σας έχουμε ακούσει κατά κόρον περί απλούστευση των διαδικασιών. Το τεχνικό επιμελητήριο επίσης περί απλούστευση των διαδικασιών. Έτσι όπως λειτουργήσε το κτηματολόγιο, που είπαν, ας πούμε, κάντε τη δήλωσή σας, πάρτε τον αριθμό πρωτοκόλλου, σε δεύτερο χρόνο μπορείτε να δείτε, έχετε τη δυνατότητα να προχωρήσετε στη σύσταση του φακέλου, θα σας δώσουμε το χρόνο, αλλά προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η δυστοκία, γιατί δεν το κάνανε έτσι, τι θα λειτουργούσε, δεν θα είχαν έτσι τον έλεγχο, γιατί υπόθηκε και αυτό κάποια στιγμή, ότι θέλανε όλες αυτές τις δυσκολίες τις βάλανε μπροστά ως ασφαλιστικές δικλείδες για να μην φαγωθούν εντός εισαγωγικών από επιτίδιους τα χρήματα. Γιατί λοιπόν δεν το έκαναν έτσι? Επίσης ένα ερώτημα που θέτει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν το ξέρω, το είχαμε θέσει και εμείς αυτό όταν είχαν κατέβει κάτω οι δύο υπουργοί και οι δύο δήμαρχοι από τη δική σας την πρόταση, θυμάμαι. Σάμο, μας είχαν επισημάνει από πέρσι τον Μάιο, νομίζω, ότι υπάρχει αυτό το θέμα και προτείναμε να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα να ακολουθηθεί η διαδικασία του κτηματολογίου, που ουσιαστικά το κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα δουλεύει έτσι και κινείται έτσι. Και έχει πάρει χρήματα Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι και πηγαίνουμε και δηλώνουμε τα ακίνητά μας με αυτόν τον τρόπο. Για ποιο λοιπόν λόγο να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός? Ναι, μεν στο κτηματολόγιο κάνω αυτή τη διαδικασία και σε εσάς δεν την κάνω αυτή τη διαδικασία. Εσείς είσαστε μέσα σε άλλες συνθήκες, έτσι, γιατί πας και δηλώνεις την περιουσία σου στο κτηματολόγιο με διαφορετικές συνθήκες, έχοντας μια στέγη πάνω από το σπίτι σου, πας και δηλώνεις ή θα μπορούσες να δηλώσεις, έτσι όπως λέτε, με βάση αυτό που έγινε με το κτηματολόγιο, την περιουσία σου και να μπορείς να φτιάξεις το σπίτι σου, γιατί εσείς δεν έχετε σπίτι, δεν έχετε σκέπη πάνω από το κεφάλι σας. Ακριβώς. Να σας πω κάτι. Ενδεικτικά τα στοιχεία, όταν στα υποθηκοφυλάκια, στο ένα από τα δύο της περιοχής μας, έχουν κατατεθεί αιτήσεις, 750 περίπου αιτήσεις, για να εξυπηρετηθούν σεισμόπληκτοι, και οι 700 αφορούν μόνο την κατάθεση φακέλων. Και οι οποίες αυτές έχουν και ένα κόστος, οποιοδήποτε κόστος, χι κόστος, αλλά έχουν και μια ημερομηνία λήξης. Η οποία αυτή η ημερομηνία λήξης, δεν μπορεί εσάι να βγάλει ένα πιστοποιητικό και να γυρνάς 2 και 3 χρόνια μέσα σε ένα φάκελο με αυτό το πιστοποιητικό. Όταν περάσει λοιπόν η διαδικασία, όταν ο μηχανικός που έχει αναλάβει το φάκελο, και ξέρετε, το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά του τα ΕΦΚ, γιατί δεν φταίνουν τα παιδιά του τοπικού εδώ τα ΕΦΚ, αγωνίζονται και προσπαθούν, έχει χρεωθεί μέχρι και 200 φακέλους. Πόσους να ελέγξει ένας άνθρωπος? 200 φάκελοι, οι οποίοι να ξεκινήσει με όλη την καλή διάθεση να δουλεύει νύχτα μέρα να δουλεύει. Πάνω από 20, 30, 50 δεν θα προλάβει να δει. Συνεπώς όλα τα δικαιολογικά που θα έχουν κάποια ημερομηνία λήξης θα απαιτηθεί να ξαναζητηθούν και με κάποια έλλειψη από το μηχανικό και με κάποιο λάθος δικό σου που δεδομένου ότι μπορεί να έχει γίνει από εκ παραδρομής. Όλα αυτά πάνε στη διαδικασία πίσω. Θα έπρεπε λοιπόν, τα έχουν πει και το ΤΕΕ, τα έχουμε πει και εμείς, είμαστε ένα σύλλογος εθελοντών, δεν είμαστε ειδικοί. Όμως παρά τα αυτά, ακούμε, συλλέγουμε και. Εφόσον βλέπουμε ότι κάτι είναι σωστό και ενδεδειγμένο και μπορεί να εμφανιστεί ως λύση, το προτείνουμε. Κύριε Κεντάτσιο, κατασχετήρια, και είναι σωριδών αυτά τα κατασχετήρια για οικόπεδα, για αποθήκες, για ακίνητα, κυρίως σε χωριά τα οποία έχουν καταστραφεί, τα οποία έχουν ρημάξει, όπως είπατε, σπίτια ρημαδιό πριν από λίγο χαρακτηριστικά, να βρουν από εκεί τι να κάνουν, τι, εκτός αν θέλουν τη γη, εκτός αν θέλουν κάτι άλλο να κάνουν, αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι άλλο. Κυρία Γουλγεράκη, οι σπίτια και οι ιδιοκτήτες θα αλλάξουν χέρια σε ένα βράδυ. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Ή κάποιοι. Όταν βλέπουμε ότι είναι 55 κατασχετήρια και το κάθε κατασχετήριο περιλαμβάνει μέσα 2 και 3 και 5 ακίνητα, αυτό σημαίνει τι? Ότι δεν τους ενδιαφέρει το αν το ακίνητο είναι στα Ρωσοχώρια, που είναι το χωριό που έχει καταστραφεί σχεδόν όλος καιρός, ή αν είναι στον Ευαγγελισμό, ή αν είναι στο Γαλατά ή στο Σαμπά, που αυτά τα χωριά έχουν υποστεί από 80 έως και 90% ολική καταστροφή. Όταν βλέπεις ένα χωριό που είχε 100 και 150 άτομα και μένανε με φώτα και λειτουργούσε και παίζαν τα παιδιά στις αυλές, και τώρα περνάς τη νύχτα και βλέπεις 4 και 5 φώτα και φοβάσαι να σταματήσεις. Σε αυτά τα χωριά λοιπόν, σε αυτά τα χωριά τα κατεστραμμένα, βγάζουν κατασχετήρια, τα οποία κατασχετήρια σύντομα θα εξελιχθούν σε πληστηριασμούς.
Δεν τους ενδιαφέρει λοιπόν, και είπα και πριν ότι αποκρύπτουν έντεχνα και όμορφα και έξυπνα ότι το σπίτι αυτό είναι σε περιοχή που είναι σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθής. Υπάρχει κάποια διαδικασία που εφόσον το πάρουν, το αποκαθιστούν και το νομιμοποιούν και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Από εκεί και πέρα όμως ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Ζητούσαμε λοιπόν από τις 8 του Μάρτη, όταν μας ήρθαν η πρώτη έρευνα με τα πρώτα 12 κατασκευήρια, ζητούσαμε να δοθεί ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας σε όλους αυτούς τους πληγέντες. Όχι μόνο για μας, τους σεισμόπληκτους, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για τη Σάμο, για τη Μυτιλίνη και για τη Λάρισα που είπαμε και τη Θεσσαλία και τον Εύρο. Θα συναντήσουν τα ίδια προβλήματα και εκεί. Το λέμε από τώρα. Θα το δείτε. Μάρτις και Μάρτι λήγουν εκεί το εξάμεινο νοσηλούς πληθυριασμών. Μάρτι θα έχουν τα πρώτα κατασκευήρια. Μα και εσείς δεν είσαστε μέσα σε καθεστώς που λέει ότι έχουν απαγορευτεί οι πληστηριασμοί ή όχι? Ήμασταν μόνο από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι το Μάρτι του 2022. Και μάλιστα, κυρία Δουλγεράκη, στα 55 κατασκευήρια, τα συγκεντρωτικά που βγάλαμε χτες, παρατηρήσαμε ότι το Δεκέμβρη του 2021, δηλαδή μέσα στο εξάμεινο ανοφελής πληστηριασμών, όπως και στη Λάρισα, έγινε το ίδιο και σε εμάς. Είχε επιδοθεί κατασκευήριο και σύν της άλλης έχουμε μέσα σε αυτά τα κατασκευήρια πληροφορία ότι το ένα χωρίς αναισθητικό. Και όσο τα ψάχνετε, τόσο περισσότερα στοιχεία βγαίνουν στην επιφάνεια. Όσο το ψάχνετε, τόσο περισσότερα στοιχεία. Κατά τα άλλα, εσείς ευθύνεστε, εσείς έχετε αυτό που είπατε πριν από λίγο, την προβιά της ευθύνης σε ό,τι έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Εσείς φταίτε που δεν έχουν προχωρήσει διαδικασίες. Εσείς φταίτε που η ανασυγκρότηση η περίφημη στο Αρκαλοχώρι πάει προς τα πίσω. Όλοι εσείς. Έτσι. Είναι μια κοινωνία πάνω στη κυρία Δουλγεράκη γεμάτη μόλοπες, στην οποία κοινωνία δεν αρκεί να βάλει ένα σπαθόλογο για να περάσει αυτό, ούτε να δώσει μια ασπιρίνη σε έναν που έχει τραυματιστεί από τροχαίο. Είναι μια κοινωνία που όλοι πρέπει να σκύψουν πάνω, και όταν λέω όλοι, πολίτες και πολιτεία και φορείς, όλοι οι φορείς, κανείς δεν πρέπει να βγάζει την ουρά του απ' έξω, είτε είναι στην τοπική κοινωνία, είτε είναι και στην ευρύτερη κοινωνία της Κρήτης. Κανείς δεν πρέπει να βγάζει την ουρά του απ' έξω, γιατί το πρόβλημα σήμερα είναι εδώ. Αύριο όμως θα είναι παραδίπλα. Και τότε στο παραδίπλα, εφόσον υπάρχει προηγούμενο ή υπάρχει δεδικασμένο, όπως λένε οι νομικοί, τότε λυπάμαι πολύ, αλλά το δεδικασμένο θα γίνει νόμος και κανόνας. Είπα ότι θα τα συζητήσουμε για τα όσα συμβαίνουν στο Αρκαλοχώρι και με τον πρόεδρο της Διοικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, ο οποίος και εκείνος Πολάκης από τη δική του την πλευρά και μέσα από τη συχνότητα του 984, το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, έχει εκφραστεί και έχει επισημάνει ότι μόνο με την απλούστευση των διαδικασιών θα μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν έτσι ώστε να έρθει αυτή η περίφημη κανονικότητα σε περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Καλημέρα σας, τι κάνετε, κύριε Ταβερναράκη? Καλημέρα σας, καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα και στους ακροατές. Από πού να αρχίσω τώρα, από αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Γκαντάτσιος, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, νομίζω ότι Πολάκης, όπως είπατε, έχουμε και μαζί μιλήσει, έχουμε κάνει και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις στο Υπουργείο. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να πείσουμε την πολιτεία ότι η λύση για όλη τη χώρα, έτσι, και δεν συζητάμε, θα συμφωνήσω μαζί σας και με τον κύριο Καντάτση, ότι σε όλες τις φυσικές καταστροφές, από τη Σάμο, από τον Εύρο, από τους πληρωμαθείς στη Θεσσαλία, είναι ακριβώς τα ίδια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε και εμείς στο Αρκαλοχώρι. Εμείς κάναμε ένα βήμα μπροστά όμως και προσπαθήσαμε, νομίζω ότι ήμασταν και το μοναδικό τμήμα τεχνικού επιμελητηρίου που εν τέλει καταθέσαμε προτάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών μέσω της αρρωγής. Μέσω της ΤΑΕΦΚ, μέσω της ΔΑΕΦΚ, κάναμε σεμινάρια, προσπαθήσαμε να πείσουμε την πολιτεία, προσπαθήσαμε να πείσουμε τους συναδέλφους μηχανικούς σε αυτή τη διαδικασία. Κάναμε μια ουσιαστική παρέμβαση με τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κ. Σασινό, ο οποίος συμφώνησε για τη συναπλούστευση των διαδικασιών μέσω του συστήματος του ΙΑΔΙΕΣ, όπου οι μηχανικοί το γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα. Γνωρίζουμε όλες τις διαδικασίες όσον αφορά, έχουμε κάνει αντίστοιχες για το εξοικονομώ,
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ η πολιτεία εμπιστεύεται τους συναδέλφους μηχανικούς ή δείχνει ότι εμπιστεύεται τους συναδέλφους μηχανικούς σε προγράμματα τα οποία διαχειρίζονται ευρωπαϊκά χρήματα, οι πολίτες μπαίνουν σε μια τέτοια διαδικασία αντίστοιχη για να αναβαθμίσουν τα κτίσματά τους, τις οικίες τους είτε τις επιχειρήσεις τους. Γιατί δεν εμπιστεύεται τους συναδέλφους μηχανικούς από τη στιγμή που συμφωνείται το ίδιο τεχνικό μελητήριο μέσα από την ίδια πλατφόρμα με μια έκδοση μικρής κλίμακας να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή αντίστοιχα με τα πράσινα και τα κίτρινα χείρια. Κύριε Τεβερνεράκη, να ρωτήσω το εξής. Επειδή ήταν ένα θέμα το οποίο είχε καταθέσει από την αρχή, σχεδόν από την αρχή, ο Σύλλογος Σεισμόπληκτων η Ελπίδα. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η απλούστευση των διαδικασιών που συνηγορήσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προσπαθήσατε ακριβώς όπως το είπατε. Έτσι ακριβώς, να πείσετε την πολιτεία για αυτό το θέμα. Ρωτώ το εξής. Αυτό που λέει ο κύριος Γκαντάτσιος, που είπε πριν από λίγο, αφού αντιμετωπίσετε τέτοιο πρόβλημα και δύο χρόνια τώρα μετά θεωρείτε, να σας πω την αλήθεια, ότι κοροϊδεύουμε τα μούτρα μας, σημαίνει και η ΔΕ. Εγώ τα δικά μου, εσείς τα δικά σας, η πολιτεία τα δικά της, για να μην θεωρηθεί ότι λέω κάτι άλλο. Δεν βγαίνει και δεν τραβάει το πράγμα. Γιατί δεν πήγανε, εφόσον δεν είχαν την εμπιστοσύνη αυτή, σε μια διαδικασία τύπου κτηματολογίου? Θυμάστε τι έγινε το κτηματολογίο που το επανέφερε σήμερα ο κύριος Γκεντάτσιος και λέει θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Όπως πηγαίναμε, παίρναμε τον αριθμό του πρωτοκόλλου, συνεχίζαμε, φτιάχναμε, πηγαίναμε σε συμβολιογράφους, κάναμε αυτές τις ένορκες μαρτυρίες ότι αυτή η περιουσία είναι δική μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε. Διότι εντάξει, δεν ευθύνομαι εγώ ή ο κάθε ένας νεότερος σε ηλικία για αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο βρήκε, έχει μπροστά του από παππούδες, από γιαγιάδες, από μανάδες, από πατεράδες και στο τέλος βρεθήκαμε οι ίδιοι εμείς εγκλωβισμένοι. Και να μην ξεχνάμε ότι η νομιμοποίηση και η τακτοποίηση έτσι όπως την εννοεί και ο κύριος Τριαντόπουλος, δηλαδή λέγοντας ότι έχουμε ιδιοκτησιακά προβλήματα, ότι δεν είναι απλό πράγμα, είναι και χρονοβόρο και είναι και κοστοβόρο. Θέλει πάρα πολλά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο για να κινηθούν αυτές οι διαδικασίες και να πάνε μπροστά με το υπάρχον σύστημα. Δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό. Μα μισό λεπτό. Εγώ πιστεύω ότι, και θα το πω και ξεκάθαρα, ευθύνεται απόλυτα η πολιτεία για την σειρά των διαδικασιών την οποία βάζει τους πολίτες. Δεν μπορεί για ένα ποσό της τάξης των 7 ή των 8 χιλιάδων ευρώ ή των 10 ή των 12 χιλιάδων ευρώ για ένα κίτρινο κτίριο να βάζει σε αυτή τη διαδικασία τους πολίτες στο να βρουν ένα πάκο χαρτιά που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακριβώς συμβαίνει, ενώ η περιοχή έχει κτηματολόγιο, θα μπορούσε η πιστοποίηση της ιδιοκτησίας, όποιος είναι ο δικαιούχος, μπορεί να ήταν μπορεί να μην έχει γίνει η αποδοχή κληρονομιάς. Δεν έχει σημασία. Γνωρίζουμε όμως τον ιδιοκτήτη. Θα μπορούσε με ένα απόσπασμα του κτηματολογίου και μόνο να πιστοποιηθεί η όποια ιδιοκτησία και στη συνέχεια να προχωρήσει ο εκάστοτε δικαιούχος να προχωρήσει στην αποκατάσταση του κτίριου. Το ζητούμενο, κυρία Δουλγεράκη. Δεν βλέπουμε το ζητούμενο ποιο είναι. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, τα νούμερα είναι αμήλικτα. Δεν μπορεί να έχουν καταδεχθεί 2.700 φάκελοι σε μια πολεοδομία, θα την έλεγα εγώ, την ΤΑΕΦ, η οποία είναι παλιάς σκοπής, όπου ελέγχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε κάθε φάκελο και να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία ο πολίτης για να μπορέσει να αποκαταστήσει το σπίτι του. Θα έπρεπε να, αν μη τι άλλο, να απλοποιήσει τις διαδικασίες, να εμπιστευτεί τον πολίτη. Γιατί δεν εμπιστεύεται τον πολίτη. Μα από τη στιγμή. Γι' αυτό το δεν εμπιστεύεται. Όχι. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν εμπιστεύεται ούτε τον πολίτη, άρα δεν θέλει να προχωρήσει. Δεν εμπιστεύεται ούτε εσάς, άρα εις διπλούν δεν θέλει να προχωρήσει. Που υποτίθεται ότι είσαστε και σύμβουλος αυτής της έρμης της πολιτείας και κάνετε αυτή την πρόταση και λέτε, θα μπορούσε με ένα απόσπασμα του κτηματολογίου να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Αντί να μιλάμε για 8.000 υποκατάθεση φακέλους, 2.700 να έχουν κατατεθεί όπως είπατε πριν από λίγο, 40 που άκουσα τον κύριο Γκαντάτσιο να έχουν εγκριθεί και αυτό δεν σημαίνει ότι προχωράει ο φάκελος, προχωράει ο έρμος ο πολίτης παρακάτω τη διαδικασία για να αποκαταστήσει κάτι, διότι υπάρχουν και πάλι εκκρεμότητες. Ολοκληρωμένο φάκελο δεν έχουμε ακόμα. Κανένα, ούτε ένα ούτε δύο. Και
και ακόμα υπάρχουν εκκρεμότητες. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί η πολιτεία να μην σκύψει σε αυτό το πρόβλημα, διότι η ίδια το έχει δημιουργήσει το πρόβλημα. Δεν τον δημιουργεί ο πολίτης. Δεν μπορεί να λέμε ότι φταίει ο πολίτης ή φταίει ο μηχανικός που δεν έχει σωστά το φάκελο. Όταν μπορεί, πραγματικά μπορεί, και το έχουμε πει σε όλους τους τόνους, το έχουμε πει σε όλους τους φορείς, το έχουμε πει και είναι όλοι μαζί μας. Όλοι συμφωνούν σε αυτό ότι θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες. Έχω διαστόματα στον κύριο Τερατόπουλο, τον έχω ακούσει στη Βουλή μέσα ότι ναι, επεξεργαζόμαστε την απλοποίηση των διαδικασιών. Το έχω ακούσει τουλάχιστον σε 5-6 επερωτήσεις. Αυτό που ακούμε τελευταία είναι ότι ευθύνονται οι πολίτες που δεν έχουν επιλύσει το ιδιοκτησιακό και το απαντά σε επερωτήσεις των βουλευτών και του κυρίου Συντιχάκη και του κυρίου Παρασύρη και πάει λέγοντας για να μην αδικήσω κάποιο από τους βουλευτές. Είναι αυτά που θυμάμαι απλά λέω. Εμείς τους δώσαμε όμως τη λύση. Πραγματικά τους δώσαμε τη λύση και τους είπαμε: κτηματολόγιο δεν έχει περιοχή. Έχει. Κάποιοι δεν τα έχουν δηλώσει αυτά τα κτίσματα. Κάποιοι τα έχουν δηλώσει. Με ένα απόσπασμα απλά του κτηματολογίου. Μα κύριε Ταβερναράκη, και αυτοί που δεν τα έχουν δηλώσει. Ας τα πάρει ο εγγονός τα χρήματα. Ας τα πάρει όποιος δεν έχει. Θα μπορούν οι άνθρωποι, ακόμα και αν δεν το έχουν δηλώσει στο κτηματολόγιο, να προχωρήσουν σε μια νέα σύσταση φακέλου με αυτό το καθεστώς και με ένορκες μαρτυρίες, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να εκταμιεύσουν αυτά τα 66 εκατομμύρια, τα οποία διαφημίζονται συνεχώς, αλλά είναι ανύπαρκτα, και αντί να προχωράνε σε κατασχέσεις, σε δεσμεύσεις λογαριασμών και σε κατασχέσεις στη συνέχεια πληστηριασμών οικοπαίδων και κινήτων. Έχουν μπει στους λογαριασμούς των πολιτών, απλά είναι ανενεργά. Και τώρα. Μα σαφέστατα, αυτό λέω. Υπό τη δαμόλια σπάθη της κατάσχεσης προφανώς. Όταν λήξει η προθεσμία. Μα έχετε ξεχάσει, κύριε Ταβερναράκη, που δεν ξεχνάτε ότι έχουν πάει σε δεσμεύσεις λογαριασμών τραπεζικά ιδρύματα για χρέη στο δημόσιο και έχει γίνει ολόκληρη φασαρία. 55 κατασχετήρια δημοσιοποίησε χθες ο Σύλλογος η Ελπίδα. Τον ακούσατε τον κύριο Γκαντάσιο. Μπορείτε και στην σελίδα στο ΦΥΜΠΗ του Συλλόγου να βρείτε αυτά τα κατασχετήρια και μάλιστα από χωριά τα οποία είναι ρημαγμένα, καταστρεμμένα. Γιατί ανέφερε πριν από λίγο και τα ρουσοχώρια, ανέφερε και το Σαμπά, ανέφερε και το Γαλατά. Και είναι και στα Στερούσια βέβαια και στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, αλλά πολύ περισσότερο γιατί εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες ζημιές, στον Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Δηλαδή δεν βγαίνει μια άκρη, δεν βγαίνει μια ουσία. Όχι, δεν βγαίνει ένα νόημα. Όχι, δεν βγαίνει κανένα νόημα και είναι αποκλειστικά. Δεν μπορεί ο Υπουργός να ρίχνει τις ευθύνες στον πολίτη ή να ρίχνει τις ευθύνες στο μηχανικό. Είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την μεταφορά της γραφειοκρατίας και την ευθύνη στον ιδιοκτήτη, στον εκάστοτε ιδιοκτήτη ή στον εκάστοτε κληρονόμο που έχει το σπίτι του πράσινο και που έχει το σπίτι του κίτρινο και μένει στο κοντέινερ. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει. Δεν επιτρέπεται να συμβαίνει σε μια κοινωνία το 2023. Και να είμαστε 2 χρόνια μετά και να είμαστε ακριβώς στο ίδιο σημείο το οποίο ξεκινήσαμε την ημέρα του σεισμού 27 Σεπτεμβρίου του 2021. Δηλαδή δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει. Και νομίζω ότι είναι αντιληπτό, μεν. Δεν γνωρίζω γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Και σας ξαναλέω γιατί ως τεχνικό επιμελητήριο έχουμε μιλήσει σε υψηλό επίπεδο. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαστε συνομιλητές. Μα με συγχωρείτε τώρα, κύριε Ταβερναράκη, αλλά εμένα η κοινή λογική μου δεν έχει πολλά περιθώρια να πει το δεν μπορώ και το δεν θέλω, το δεν θέλω και το δεν μπορώ, να κάνω εκεί το συσχετισμό και να το αφήσω και να το επιλέξω. Εντάξει, δηλαδή να με συγχωρείτε. Ναι, η απλή μου η λογική, όταν δεν θέλει να προχωρήσει, δημιουργεί όλα αυτά τα προσκόμματα. Ναι, και πάλι θα πάρουμε υποσχέσεις και σήμερα θα ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή την όλη συζήτηση η οποία θα γίνει στη Βουλή που αφορά, σας ξαναλέω, ολόκληρη τις περιοχές, όλες τις περιοχές τις οποίες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν θα δοθεί η λύση όμως όλο αυτό. Το να λέμε ότι θα απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, ότι θα βρούμε μια διαδικασία η οποία θα είναι και ασφαλή για την πολιτεία διότι δίνει τα χρήματά της, αλλά και από την άλλη να είναι και γρήγορη. Η αλήθεια είναι ότι θα το ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρίως αυτά που θα πει ο Πρωθυπουργός, γιατί τα υπόλοιπα τα οποία λέγονται και ως προτάσεις που κατατίθενται από την πλευρά των πολιτικών αρχηγών των λοιπόν κομμάτων γνωρίζουμε μέχρι στιγμής. Να δούμε πώς θα πάει η ανασυγκρότηση, γιατί η λέξη ανασυγκρότηση με βάση αυτά τα οποία θα πει ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά ο μπούσουλας. Όταν ακούσατε τον κύριο Καντάτσιο, τουλάχιστον εμείς τον ακούσαμε. Ζητώ συγγνώμη που προεξοφλώ αν έχετε ακούσει ή δεν έχετε ακούσει. Πάνω στο λόγο το είπα, ζητώ συγγνώμη. Όταν λέει ότι, ξέρετε, δεχόμαστε
τις ίδιες αναφορές, δεν λέω καταγγελίες, τις ίδιες αναφορές από τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι ζητούν μια παραπάνω πληροφορία για το πώς να κινηθούν όταν είναι περιοχές οι οποίες, για τις οποίες υπάρχει ένα εξάμηνο για να μην γίνονται πληστηριασμοί και συνεχίζονται πληστηριασμοί, όταν υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι έχουν ξεσπιτωθεί αλλά τους λένε θα πρέπει να φύγετε και τους στέλνουν τελεσίγραφο από τα σπίτια τα οποία μένουν να βρουν το δικό τους το χώρο, όταν υπάρχουν 930, όπως είπε, υπόγεια, αν θυμάμαι καλά, τα οποία έχουν πλημμυρίσει, έχουν καταστραφεί αλλά δεν το παραδέχονται, όταν υπάρχουν τα κατασχετήρια, όταν οι αποζημιώσεις, οι οικοσυσκευές ή από τους αγρότες είναι πράγματα που πραγματικά δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν, δεν μπορούν να έχουν για το σπίτι τους, τότε τι να πω. Τι να πω, αλήθεια. Για ποια ανασυγκρότηση θα μιλάμε. Αυτό ακριβώς. Καλά, η ανασυγκρότηση προφανώς θα περιλαμβάνει δημόσιες υποδομές και υποδομές οι οποίες πλήγησαν τουλάχιστον στην μεγάλη καταστροφή της Θεσσαλίας. Το ευτύχημα εδώ στο Αρχαλοχώρι είναι ότι τουλάχιστον στις δημόσιες υποδομές δεν είχαμε τόσο μεγάλες ζημιές όσο είχαμε σε άλλες περιοχές. Μα δεν μπορεί να ενισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για ιδιωτικές υποδομές και για δημόσιες υποδομές, γιατί είναι εντάξει το δημόσιο και με τις δημόσιες υποδομές, κύριε Ταβερναράκη. Κοιτάξτε, όταν λέω δημόσιες υποδομές, εννοώ και τα σχολεία τα οποία πλήγησαν εδώ στο Αρχαλοχώρι, τα οποία υπάρχει ακόμα σχολείο, το οποίο τα παιδιά κάνουν μάθημα στα κοντέινερ, δεν έχει προχωρήσει η πολιτεία στην αποκατάσταση των σχολικών κτηρίων. Υπάρχουν πολλά και βαθιά ζητήματα τα οποία προφανώς η πολιτεία δεν τα έχει λύσει. Γι' αυτό μιλάμε για την ανασυγκρότηση. Όταν μιλάμε για ανασυγκρότηση, προφανώς συζητούμε για τις δημόσιες υποδομές. Όμως και τα ιδιωτικά κτίρια και οι επιχειρήσεις θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί ένας τρόπος να μπορέσουν αυτά να γίνουν με γρήγορες διαδικασίες. Εγώ επιμένω σε αυτό, κυρία Δουλγεράκη. Επιμένω ότι δεν μπορεί να περπατάς στο Αρκαλοχώρι σήμερα και να πηγαίνεις και να βλέπεις μία βιτρίνα σπασμένη και έναν τοίχο ο οποίος έχει ένα χιαστή και να μην μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ξαναβάλει την επιχείρηση του σε λειτουργία. Γιατί δεν μπορεί, διότι αν θα πάει αυτά τα 7, 8, 10 χιλιάρικα που χρειάζεται για την αποκατάσταση του καταστήματός του ή της οικίας του, εάν τα βάλει αυτός, δεν θα μπορέσει μετά ποτέ να τα πάρει πίσω και μάλιστα δεν θα μπορεί το κτίριο να αποχαρακτηριστεί και από σεισμόπληκτο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το ξέρετε, κυρία Δουλγεράκη, ότι αν δεν κατατεθεί ο φάκελος, αν δεν γίνει όλη η διαδικασία όπως την έχει δημιουργήσει στο μυαλό του ο εκάστοτε υπουργός σε αυτή τη διαδικασία, δεν μπορεί να αποχαρακτηριστεί από σεισμόπληκτο. Εάν κάποιος πάει και αποχαρακτηριστεί στο κτίριο, άρα δεν το είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όπως αυτό το σχεδιασμό τον έχει καταρτήσει μέσα στο δικό του το μυαλό, αλλά μόνο στο δικό του το μυαλό, ο κάθε υπουργός. Από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα, γιατί ενιαία πολιτική δεν υπάρχει. Ακριβώς. Ενιαία πολιτική δεν υπάρχει και απορώ πραγματικά, σας ξαναλέω και επιμένω, ότι παρά το ότι έχουμε φτάσει σε υψηλό, τουλάχιστον ως τμήμα, έχουμε φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο που θα μπορούσαμε, έχουμε μαζί μας το κεντρικό τεχνικό επιμελητήριο, το έχουμε συζητήσει με όλους τους προέδρους στις συσκέψεις των προέδρων, το έχουν αποδεχτεί και οι 16 πρόεδροι σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα αυτοί που είναι σε σεισμόπληκτες ή πυρόπληκτες περιοχές ή πλημμυροπαθείς. Έχει ο ίδιος ο πρόεδρος, ο κ. Σασινός, έχει κάνει συναντήσεις μαζί με μένα, με τους αντίστοιχους υπουργούς. Έχουν αποδεχτεί το θέμα της απλοποίησης των διαδικασιών, το οποίο μέσα σε 4-5 μήνες θα μπορέσουμε να έχουμε, όπως και σε ένα εξοικονομώ και επιμένω στη διαδικασία να τη συγκρίνω, θα μπορούσαν να γίνουν οι ίδιες απλοποιημένες διαδικασίες. Όμως δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αναλάβει κάποιος την πολιτική ευθύνη, αυτή η νομοθετική δήλωση, επιτέλους να πάει σε μια κυβερνητική επιτροπή να συζητηθεί, να δοθούν οι παρατηρήσεις οι οποίες πρέπει να δοθούν και στη συνέχεια εγώ πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αν έχει την πληροφόρηση. Δεν γνωρίζω αν την έχει την πληροφόρηση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να απαντήσω και δεν θέλω να απαντήσω. Θα πρέπει να βρουν την άκρη από μόνοι τους και όχι να σχεδιάζουν μέσα στο μυαλό τους μόνο για πάρτε τους. Υπάρχει κατάστημα που το έκανε μόνο ο καταστηματάρχης, γιατί σας ακούει ο κύριος Αγκαντάτσιος και μου στέλνει μήνυμα και δεν του δίνουν άδεια για αυτό που είπατε πριν από λίγο για τα ταμιακή μηχανή, επειδή δεν έχει αποχαρακτηριστεί. Ακριβώς, φυσικά το μαγαζί δεν άνοιξε και ο άνθρωπος έφυγε.
Και ο άνθρωπος έφυγε. Και την επιχείρησή του και έφυγε. Και πήγε άλλο να την κάνει. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όσο δεν παίρνουμε πρωτοβουλίες και αγαναχτώ με αυτό πραγματικά και το δηλώνω αυτό το πράγμα, όσο δεν παίρνει η πολιτεία σε αυτή την κατεύθυνση, είναι προφανές ότι πολλαπλασιάζονται στη συνέχεια τα προβλήματα. Βεβαίως και θα έρθουν στη συνέχεια τα κατασχετήρια, βεβαίως και θα έρθουν στη συνέχεια οι επιπτώσεις όσον αφορά να φύγουν από τα κοντέινερ, διότι προφανώς κάποια στιγμή είτε οι ενοικιαστές είτε οι ιδιοκτήτες θα πρέπει κάποια στιγμή αυτή η διαδικασία να σταματήσει. Θα πρέπει, αλλά για να σταματήσει αυτή η διαδικασία και για να μην μπαίνουμε σε άλλες περιπέτειες, θα πρέπει να αποκατασταθούν τα χτίσματα. Άρα το πρώτιστο είναι αυτή τη στιγμή η απλοποίηση των διαδικασιών, το λέω με όλους τους τόνους, στη συνέχεια να μπορέσουμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, με fast track διαδικασία όπως την περιέγραψα, με 4-5 δικαιολογητικά, μέσα από το e-άδεια, δεν θα πάει από ένα σύστημα, θα πάει κάποιος στο γραφείο του να το κάνει. Θα είναι ηλεκτρονικά περασμένο το φωτογραφικό υλικό, η τεχνική περιγραφή των ζημιών, ο προϋπολογισμός των ζημιών, οποιοδήποτε μπορεί να το ελέγξει. Ανά πάσα στιγμή. Μάλιστα. Να μπορέσει να αποκατασταθεί. Το λέω με όλους τους τόνους, διότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα θα μπορέσουν αυτές οι επιχειρήσεις, αυτό που είπατε και προηγουμένως, να αποχαρακτηριστούν στη συνέχεια από σεισμόπληκτα και να μπορέσουν να μπουν σε μια διαδικασία γρήγορα να πάρουν την άδεια λειτουργία τους ή ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να μπει επιτέλους στο σπίτι του και να φύγει από το κοντέινερ. Αυτά για σήμερα. Θα έχουμε νεότερα και θα ανανεώσουμε αυτό το ραντεβού. Θα συνεχίσω να το κάνω. Νομίζω πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έχουμε βικό αόρατα. Κύριε Ταβερναράκη, προσέξτε, αφήστε να ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό σήμερα τι θα πει και μπορεί να τα πούμε ακόμα και αύριο. Αφήστε όμως να ακούσουμε τι είναι αυτό το οποίο θα πει για την ανασυγκρότηση και στη Θεσσαλία και στον Εύρο, εάν σε όλες τις περιοχές θα κάνει αναφορά, τι γίνεται και τα ξαναλέμε. Ίσως ακόμα και αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ στη διάθεσή σας.